Έντονους κραδασμούς στη γερμανική οικονομία προκαλεί η συνεχιζόμενη στήριξη της χώρας προς το Κίεβο. Είναι κάτι που για μία ακόμη φορά προκάλεσε την οργή εκ μέρους της Σάρα Βάγκενκνεχτ, πολιτικός της Bundestag, η οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το συγκλονιστικό δώρο, όπως είπε, των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Η Ουκρανία μοιάζει όλο και περισσότερο με έναν απίθμενο λάκκο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της γερμανικής κυβέρνησης, έχει μεταφέρει άμεσα 24 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτό περιλαμβάνει κεφάλαια για όπλα και συνεισφορές στον Ουκρανικό κρατικό προϋπολογισμό, δήλωσε. Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να παρακρατούν τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Επιπλέον τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία συνολικού ύψους 85 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν το 1 τέταρτο των οποίων έχει χρηματοδοτηθεί από Γερμανούς φορολογούμενους. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία έχει στείλει επιπλέον 20 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε η πολιτικός. Η Βάγκενκνεχτ πιστεύει ότι το συνολικό ποσό της βοήθειας θα φτάσει τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ και με τα επιπλέον 14 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν για τη βοήθεια των Ουκρανών προσφύγων, το ποσό θα ανέλθει στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ.